πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τελείται η ανάμνηση του διακολύβων θαύματος του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Θεοδόρου του Τύρονος. Το γεγονός συνδέεται με το θαύμα που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων επί Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος, ως ειδωλολάτρης αυτοκράτορας, ήταν αντίθετος στην νηστεία των χριστιανών. Ο αυτοκράτορας διέταξε τον έπαρχο της Κωνσταντινούπολης, όταν πλησίαζε η πρώτη εβδομάδα των νηστείων, να εξαφανίσουν από την αγορά κάθε είδους τρόφιμα και να αφήσουν μόνο τα ειδωλόθητα, ώστε να αναγκαστούν οι χριστιανοί να φάνε από αυτά. Τότε ο Άγιος Θεόδωρος παρουσιάστηκε ως οπτασία στο Πατριάρχη Ευδόξιο και του φανέρωσε το σχέδιο του Ιουλιανού, υποδεικνύοντάς του συγχρόνως να χρησιμοποιήσουν οι χριστιανοί αντί για άλλη τροφή τα κόλυβα. Και όταν ο Πατριάρχης ρώτησε «Γιατί είναι αυτά τα κόλυβα, Άγιε?», ο Άγιος απάντησε «Σιτάρι και άλλοι σπόροι, βρασμένα όλα μαζί καλά. Κόλυβα τα λέμε εμείς στην πατρίδα μου, στα Ευχάητα». Ο Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Τύρων είναι ακόμη μια ιστορική μαρτυρία της εσωτερικής δύναμης του ανθρώπου και των χαρισμάτων που διαθέτει ως ευλογία από τον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού καλείται, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, να αγωνιστεί με ταπείνωση, θέληση, επιμονή, υπομονή και αγάπη για να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, για την παρηγορία και τη σωτηρία πολλών.